Φίλες και φίλοι, να είστε καλά από όποιον παρακολουθείτε. Πρέπει να σας πω ότι με σφιγμένη την καρδιά βρίσκομαι ενώπιον σας. Πριν από λίγες ώρες ανέβηκε ένα βίντεο το οποίο συνοδεύεται με μια ανάλυση, με μια προσέγγιση όπως τη βλέπω, με βάση το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο από ό,τι έχετε στο μυαλό σας για αυτή τη μεγάλη τραγωδία που έπληξε τις οικογένειες των ανθρώπων αυτών. Έχασαν τα παιδιά τους, τους ανθρώπους τους, τους οικείους τους. Σκιά θανάτου βάρινε τη ζωή τους. Ο πόνος αυτός, ό,τι και να λέμε, δεν απαλύνεται όταν χάνεις το σπλάχνο σου, το παιδί σου, τον άνθρωπό σου, το σύντροφό σου, το παιδί σου. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο από ό,τι έχετε όλοι στις ψυχές και στις σκέψεις σας. Δεν θέλω να κάνω εργαλείο τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Από την 1η Μαρτίου είδαμε πάρα πολλά. Είδαμε την πλήρη απόπτωση αυτού του βρώμικου και ανήθικου συστήματος, το οποίο καταδυναστεύει τη χώρα μας, ειδικά τα τελευταία 60 με 70 χρόνια. Είδαμε την υποκρισία, είδαμε την ανυποληψία, την ανηθικότητα, ανθρώπους που ανερυθρίαστα βγήκαν στις τηλεοπτικές οθόνες ενώπιόν μας, όσοι τους βλέπουν πια, όσοι τους αντέχουν, και είπαν απίστευτα πράγματα, ανήκουστα πράγματα. Και επειδή τόλμησε ο Αντώνης ο Κανάκης να πει αυτά που λέμε όλοι μεταξύ μας, να πει αυτά που αισθανόμαστε, να εκφράσει με ευγένεια, τολμώ να πω, ίσως και για λόγους των τηλεοπτικών κανόνων ή του ραδιοτηλεοπτικού συμβουλίου, αλλά με ευγένεια, είπε αυτά που αισθανόμαστε όλοι, για όλους αυτούς. Έφτασαν στο απόγειό τους, στην απόλυτη πλειοψηφική υποκρισία. Δεν ντράπηκαν καθόλου για όσα είπαν, κανείς τους. Δεν θέλω να πω ονόματα. Θα αναρτήσω έναν κατάλογο με όλους αυτούς οι οποίοι είναι συζητητές με την εξουσία, έχουν ανοιχτό διάλογο με την εξουσία, έχουν διάβλους επικοινωνίας με την εξουσία, με την κάθε μορφή σε εξουσία, κομματική, δικαστική εξουσία, με όλες τις μορφές εξουσίας, αυτοί που έχουν διάλογο μεταξύ τους τα τελευταία 30 με 40 χρόνια, της δικής μου σχολής, της δικής μου τάξης, βγαίνουν ανερυθρίαστα ενώπιον των τηλεοπτικών δεκτών σας, όσοι τους βλέπετε, παραλαμβάνω, όσοι τους αντέχετε, και λένε πράγματα ανήκουστα. Ανήκουστα. Ντροπή. 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 Τι να πω ονόματα. Δεν έχει κανένα νόημα. Κανένα απολύτως νόημα. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε να ακούσουμε το ανήκουστο, ότι έπρεπε να υπάρξει μια τέτοια μεγάλη ανθρωποθυσία για να μπορέσει να εξυγχρονιστεί το σιδηροδρομικό δίκτυο. Έτσι λέει, εξυγχρονίστηκαν και οι αυτοκινητόδρομοι μας σε σημεία Καρμανιόλους. Και όμως υπάρχουν κι άλλα. Πηγαίνετε στην Κρήτη. Πηγαίνετε στην Κρήτη να δείτε τι θύματα θρυνεί, γιατί δεν έγινε ακόμα αυτός ο ΒΟΑΚ, ο περιβόητος ΒΟΑΚ. Φίλες και φίλοι, το σύστημα καταραίει. Είναι τέτοιο το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες που βγαίνουν μέσα από τα σπλάχνα της κοινωνίας. Είναι θέμα χρόνου πια. Μέχρι πρότινος πίστευα ότι
τίποτα δεν μπορεί να ξυπνήσει τούτο το ραγιά. Έχω πλέον όλη την εικόνα μετά από αρκετό καιρό απόστασης από τα γεγονότα, γιατί μην νομίζετε, ακόμα και όταν απορροφήθηκα επί 2 μήνες, 3 για την ακρίβεια, με το θέμα του πατρός Αντωνίου και της Κιβωτού του κόσμου, είχα ήδη αποστασιοποιηθεί από τον τελευταίο Αύγουστο του 2022, αρκετοί μήνες. Αποσύρθηκα στο Άγιον Όρος αρκετές φορές. Επισκέφτηκα ανθρώπους που δεν προελάβουν και δεν παρελάβουν μέσα από το διαδίκτυο. Άλλη μόδα πια. Πετάγονται οι Άγιοι, οι Όσοι και οι Προφήτες σαν τα pop μέσα από το διαδίκτυο. Και η προφητολαγνία καλά κρατεί. Αυτά δεν είναι καλά συμπτώματα. Τα περιγράφει στο κατά Ματθαίον κεφάλαιο 24 ο Χριστός. Ξέρω ότι από ένα δημοσιογράφο είναι περίεργο να ακούγονται τέτοιου είδους λόγοι. Δεν εμφανίζομαι μπροστά σας ως θεολόγος, ως δημοσιογράφος. Δεν επιθυμώ να είμαι αρεστός σε κανέναν, το έχω ξαναπεί. Με πολλή σκέψη βγήκα ενώπιόν σας για να δώσω ένα ρεπορτάζ, επειδή εδώ είναι όλα. Εδώ, κοιτάξτε στα χέρια σας, στα λάπτοπ, τα τάμπλετ σας. Επί 2 χρόνια σας φωνάζουν όλοι, εκλογές, τώρα θα έχουμε εκλογές, μετά θα ξανά έχουμε εκλογές. Τα είπα πολλές φορές, άμα ψάξετε εκεί είναι. Εκεί, στους δέκτες σας, στο κινητό σας, στο χέρι σας. Έλεγα, οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα των συνταγματικών πλαισίων. Και τώρα γι' αυτό είμαι ενώπιον σας, για να σας πω το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ρεπορτάζ και όχι κουβεντούλες για να μαζεύουμε τα views και να κάνουμε ντόρο. Ρεπορτάζ. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν έχει αποφασίσει, ανεξάρτητα από το γεγονός αυτό το τραγικό που συνέβη, το οποίο θα αλλάξει το αφήγημά του, ακούσαμε τα φοβερά, μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες του Sky, λυπάμαι για τον συνάδελφο τον Βασίλη τον Χιώτη, λυπάμαι και για τον Παύλο Τσίμα, δεν θα πω για τον Πορτοσάλτε, δεν θα πω, ο άνθρωπος κάνει τα πάντα για να μπορέσει να είναι αρρωστός, ίσως τσιμπήσει και κανένα υπουργείο κάποια στιγμή, κάποια θέση, πάντα έτσι γίνονται αυτά. Όταν βγήκε και κάποτε έκανε την αυτοκριτική του για τον πόλεμο που ασκούσε με το αζημίωτο στην οικογένεια Μητσοτάκη, όταν ήμασταν μαζί στο Sky στη Φιλιλίνων, δεν είπε όλη την αλήθεια. Ο Άρης ο Πορτοσάλτε, όπως και πολλοί άλλοι εκείνης της σχολής και εκείνης της τάξης. Δεν είναι της ώρας να πω. Έχω ξαναπεί και θα το πω. Όσο και αν δεν αρέσει, αλλά το έχω αποδείξει. Αν κάποτε μιλήσω και πω μόνο σε τίτλους αυτά που επί 40 χρόνια βλέπω και ψηλαφώ με τις κεραίες του ρεπορτάζ ή αποτυπώνω σπανιότερα με τη γραφίδα μου, εσχάτως τα τελευταία 2 χρόνια και κλείνει αυτός ο κύκλος, εκτιθέμενος ενώπιόν σας on camera, το έχω ξαναπεί. Εάν κάποτε έλεγα όλα αυτά που είδα, βίωσα, γνωρίζω με στοιχεία, αποδείξεις και ντοκουμέντα επί 40 χρόνια, θα καίγεται η Ελλάδα από την Κρήτη ως το Άγιον Όρος για τη διαπλοκή, τη σύψη, τη βρωμιά, την απόπτωση, την ανηθικότητα, τη μίζα, τις προμήθειες, παντού. Παντού. Δεν υπάρχει εξαίρεση. Η διαφθορά, έχω ξαναπεί ότι είναι σαν τη σκόνη. Η σκορή παντού. Αυτό που συνέβη στα Τέμπη, αυτό που συνέβη στην τραγωδία στο Μάτι, αυτό που συνέβη στην τραγωδία με τους νεκρούς στη Μάνδρα Αττικής, αυτό που συνέβη με τους νεκρούς του 2007 με το στρατηγό άνεμο του κυρίου Πολύδωρα, αυτό που συνέβη σε όλα τα μεγάλα πολύ νεκρά δυστυχήματα που θρηνήσαμε νεκρούς, προσέξτε
τα στοιχεία, τους αριθμούς, σε ποια ευρωπαϊκή χώρα έχουν γίνει τόσο μεγάλα, πολύ νεκρά δυστυχήματα σε καιρό ειρήνης. Σε καμία. Όλα αυτά τα πολύ νεκρά δυστυχήματα είναι απόρρια και απόπτωση και συνέπεια αυτής της νοοτροπίας, αυτού του διεφθαρμένου κράτους. Όλα είναι αλυσίδα, όλα συνδέονται. Ο σταυμάρχης συνδέεται με την εξουσία. Τι θα πει για να αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη? Τι θα πει παρετούμε και ξανά είμαι πάλι βουλευτής, υποψήφιος? Δεν ντρέπεστε. Δεν ντρέπεστε. Δεν ντρέπεστε. Όλοι σας. Εάν θέλετε, κύριε Μητσοτάκη, να ζητήσετε συγγνώμη πραγματικά από αυτόν τον ελληνικό λαό και εσείς για αυτά τα θύματα και ο κύριος Τσίπρας για τους νεκρούς από τις φωτιές και την κακή διαχείριση στο Μάτι το 2000, τον Ιούλιο του 2018 και όλοι. Θα έπρεπε όλοι σιωπηρός να έχετε κατεβάσει το κεφάλι και να έχετε αποχωρήσει από τα δημόσια πράγματα. Αυτή θα ήταν η μεγαλύτερη προσφορά σας. Όσο το συντομότερο φύγετε ήρεμα, ήσυχα, ανέμακτα, τόσο το καλύτερο. Όσοι το κατάλαβαν, κατέβηκαν νωρίς από το τρένο. Κάποτε ο Κώστας Λαλιώτης τα έλεγε στους φίλους του, στους παρακοιμόμενούς του, εκεί στο Μέναλο, στην Τρίπολη, εκεί που τους μαζεύει όλους και κάνουν τα τσιμπούσκα, ή στο γραφείο του Ηλία του Λιβάνη. Τα έλεγε. Ήδη μετά το 2004. Κατεβείτε από το τρένο, έλεγε. Κατεβείτε. Και άλλοι πολλοί. Αυτό που έρχεται είναι αναπόφευκτο. Μέχρι πρόσφατα πίστευα ότι ο Ραγιάς δεν θα σηκώσει κεφάλι. Θα αναγκαστεί όμως. Γιατί η Λόρδα, ο πεινασμένος δεν βλέπει. Έχει θολή κρίση. Και αυτό έρχεται μπροστά μας. Προσπαθείτε να τον δουλέψετε με επίπλαστα νούμερα, με πλασματική ευημερία. Έχετε διαλύσει τα πάντα στην οικονομία, στον πρωτογενή τομέα και μας έμεινε μόνο τι, ο τουρισμός. Λες και δεν έχουμε γη να οργώσουμε, να ξεχερσώσουμε, να φυτέψουμε, να παράγουμε. Λες και δεν έχουμε ναυτιλία, λες και δεν έχουμε βιομηχανική ζώνη, λες και δεν έχουμε χέρια. Διώξατε το πιο υγιές και παραγωγικό δυναμικό. Πάνω από 2 εκατομμύρια νέοι άνθρωποι έχουν φύγει από το 2009 μέχρι και σήμερα ακόμα φεύγουνε. Το πλέον παραγωγικό και υγιές κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, όλοι αυτοί οι άνθρωποι πληρωμένοι από τους φόρους σας, από τα λεφτά σας, από τον ιδρώτα σας, από τις εισφορές σας, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν. Έφυγαν. Γιατί αναζητούν την ελπίδα στο όνειρο. Όχι, δεν είναι ρυψάσπιδες, κύριοι, κάποιοι που παριστάνετε τους πατριώτες. Ειδικά εσείς τα αποβράσματα του συστήματος που βγήκατε να διεκδικήσετε με θράσος περίσσιο την εμπιστοσύνη με τον τίτλο του πατριώτη. Δεν εντρέπεστε. Όλοι. Όλοι δεν εντρέπεστε να κάτσετε σπίτια σας. Προσέξτε ποιοι ζητάνε την εμπιστοσύνη και την ψήφο σας. Όλα τα αποκαίδια του συστήματος, όλοι αυτοί που ετρέφονται από το σύστημα, καθηγητάδες, συνταξιούχοι, απόστρατοι, όλοι αυτοί που ετρέφονται από αυτό το διεφθαρμένο σύστημα, βγαίνουν τώρα μπροστά σας με θράσος. Και σας ζητάνε να τους ψηφίσετε, να τους εμπιστευτείτε. Ακόμα και αυτοί που δεν περιμένατε, δεν θέλω να μιλήσω. Δεν θέλω. Δεν θέλω γιατί... Δεν θέλω. Όχι. Ο Πρωθυπουργός, και θα εξηγήσω με στοιχεία, δεν επρόκειτο να κάνει ποτέ τις εκλογές της 9 Απριλίου. Ποτέ. Αυτό ήτανε ευσεβής πόθη του μηντιακού συστήματος για να τραβήξουν κονδύλια. Λεφτά. Μάξιμουμ, ο κάθε βουλευτής υποψήφιος, μετρήστε υποψηφίους, το λιγότερο ένα χιλιάρικο, το περισσότερο 10 με 15.000 θα δαπανίσει μόνο για το διαδίκτυο και τους δημοσιογράφους. Δείτε πόσους υποψηφίους έχουμε. Του συστήματος όλοι, τόσο είναι το κόστος. 10 με 15.000. Αφήνω τα υπόλοιπα. Λεφτά πληρωμένα από εμάς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ξέρετε ότι παίρνουν και κάνουν τις εκλογικές τους
καμπάνιες με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω ΕΣΠΑ. Θα αποκαλύψω στη συνέχεια, γιατί μάλλον αναγκάζομαι να επανέλθω, αναγκάζομαι να σπάσω τη σιωπή στην οποία είχα περιέλθει, σιωπή και περισυλλογή για αυτοκριτική, για να δω που είμαι υπερβολικός, για να δω τι συμβαίνει. Φίλες και φίλοι, όχι, δεν επρόκειτο να πάει τον Απρίλιο. Το Μάιο είχε σκοπό να προκηρύξει εκλογές. Το αφήγημα θα αλλάξει λόγω της τραγωδίας με τους νεκρούς και οι νεκροί θα ξεπεράσουν, να ξέρετε, τους 100. Δυστυχώς. Είναι το αντιτίμημα. Γιατί πάνω σε αυτό, πάνω στα πτώματα, τα καμένα πτώματα των νεκρών από το μάτι, έκανε προεκλογική καμπάνια ο κύριος Μητσοτάκης. Το θυμάστε? Τώρα τι θα λέει, ποιο θα είναι το αφήγημά του, που κι αυτός άλλα τόσα πτώματα θα έχει στην πλάτη του. Και δεν ντρέπονται να σηκωθούν να φύγουν. Δεν ντρέπονται. Να φύγουν ήρεμα και ήσυχα από το δημόσιο βίο. Να βγει νέο αίμα. Και υπάρχει εκεί έξω. Και δεν είναι όλη η περιφερόμενη θίαση που βλέπετε, με όλους τους συνταξιούχους που τώρα θυμήθηκαν να γίνουν πατριώτες, τώρα θυμήθηκαν να βγουν να μιλήσουν, τώρα θυμήθηκαν να σηκώσουν τη γροθιά, όλοι αυτοί. Ο κ. Μητσοτάκης θα εξαντλήσει τα συνταγματικά πλαίσια και θα πάει σε εκλογές την πρώτη ή τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου. Θα έχει κλείσει μια πλήρη και ολόκληρη τετραετία. Αυτός ήταν ο στόχος του, αυτός ήταν ο σκοπός του. Όλα τα άλλα και όλη αυτή η ιστερία με όλους αυτούς που έβλεπαν εκλογές, μερικοί δε από αυτούς που βλέπετε στο διαδίκτυο, χωρίς καν να κάνουν ρεπορτάζ, χωρίς να σηκώνουν ένα τηλέφωνο, κάνουν μόνο ένα σέρφινγκ. Τι λένε τα συστημικά μιμιέ και έρχονται και σας το λένε με ωραίους τίτλους, ίσα ίσα για να τραβήξουν τα views. Χωρίς καν να διαβάσουν, να κάτσουν λίγο, να διασταυρώσουν. Να δούνε τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος, ας μην έχουν πηγές. Από τη διασταύρωση και από τη σούμα θα βγάλουν το πόρισμα με την απλή κοινή λογική. Αυτό που βλέπει ο ελληνικός, ο απλός πολίτης, ο ελληνικός λαός. Φίλες και φίλοι, θα έχουμε δύο εκλογικές αναματρίσεις, έτσι κι αλλιώς το ξέρετε. Σας το έλεγα, ακόμα και όταν με διέψευδαν οι διάφοροι. Εδώ μέσα στο διαδίκτυο, στο YouTube. Εσείς ξέρετε, γιατί εμπιστεύομαι την κρίση και το αυταξούσιό σας, γι' αυτό δεν σας λέω ποτέ, προσέχετε τι βλέπετε, τι κάνετε. Έχω εμπιστοσύνη, τουλάχιστον σε αυτούς που έχουν ευθυκρισία. Να μην πω για αυτούς που έχουν διάκριση, γιατί είναι αρκετοί αυτοί που έχουν διάκριση. Και είναι αρκετές φωτεινές εξαιρέσεις μέσα στην κοινωνία, που παρακολουθούν και μας κρίνουν όλους. Θα έχουμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Δύο. Και φαίνεται πως στον ορίζοντα υπάρχει και μια τρίτη, γιατί θα υπάρξει πολιτική αποσταθεροποίηση. Και πάντα να ξέρετε ότι υπάρχει ο αστάθμητος παράγοντας, που ποτέ δεν είναι αστάθμητος. Είναι εσταθμισμένος. Τίποτα δεν συμβαίνει στην τύχη. Εάν κάποιοι δεν το σχεδιάσουν, δεν το προσχεδιάσουν, δεν το βάλουν κάτω, δεν το μελετήσουν, δεν σπρώξουν, τίποτα δεν συμβαίνει στην τύχη. Όπως τίποτα δεν έγινε στην τύχη για ολόκληρη την πλάση, ακόμα και μία τρίχα από το κεφάλι μας, είναι υπολογισμένη. Έτσι λοιπόν τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Ο αστάθμητας παράγων είναι πολύ καλά σταθμισμένος. Ακούτε επί 20 χρόνια η Τουρκία θα κάνει πόλεμο τον Αύγουστο, τον Μάρτιο, τον Ιούλιο. Τι να πω. Αυτοί όλοι βέβαια που τα λένε έχουν κάνει περιουσίες. Παριστάνοντας τους πατριώτες μπροστά σας. Τους αναλυταράδες. Όλοι αυτοί οι καθηγηταράδες. Γι' αυτό είμαι δυσάρεστο. Επειδή λέω αυτό που εσείς βλέπετε, επειδή τολμάω και αποτυπώνω αυτό που λέτε στις παρέες σας, όταν τους βλέπετε όλοι μαζί στα καφενεία, γιατί και εγώ έρχομαι μαζί σας, και τους σχολιάζετε. Αυτό που σας ζητάω να κάνετε για μένα. Να μην πηγαίνετε να κάνετε copy-paste το URL και να το στέλνετε ώστε να μεγαλώνουν τα views και η αναπαραγωγή. Όχι. Να παίρνετε το βιντεάκι σε ένα στικάκι και να το βλέπετε στην παρέα στο καφενείο. Αυτό ζητούσα εξ αρχής. Γι' αυτό και με τιμωρεί η πλατφόρμα. Γιατί πάω αντίθετα στην πολιτική του μάρκετινγκ.
Δεκτών. Γυρίζω στο ρεπορτάζ. Θα έχουμε και τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Αυτό θα κρατήσει καιρό. Και όλο αυτό το διάστημα η οικονομία θα καταβαραθρώνεται. Τίποτα δεν θα στέκεται όρθιο. Τίποτα απολύτως. Συμβάσεις θα πηγαίνουν έρχονται, προσλήψεις θα γίνονται και απολύσεις θα ξαναγίνονται, η ενεργία θα ανέβει, οι πληστηριασμοί έρχονται, μου λένε φίλοι μου και πηγές μου στα διάφορα ειρηνεδικεία, σφραγίζουν με βιομηχανικό ρυθμό πια τα χαρτιά μετά τις αποφάσεις που έχουμε για τα φαντ, υπέρ των φαντ, για τους πληστηριασμούς. Δεν τους κάνουν τώρα. Θα αφήσουν να περάσει η μπόρα, να περάσει όλος αυτός ο ρημαγδός γεγονότων, πυκνά γεγονότα, και παράλληλα θα αρχίσουν οι πληστηριασμοί. Και ο δείκτης της ανεργίας θα ανέβει κατακόρυφα μόλις τελειώσει το αφήγημα του τουρισμού και των πολλών εκατομμυρίων και των πολλών εισρωών και του συναλλάγματος. Πουλούνται όλα. Όλα. Κάθε κομμάτι γης πουλιέται. Ξεπουλιέται στο σφυρί. Φίλες και φίλοι, μπαίνουμε σε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας για την οποία έχω μιλήσει ήδη από τα μέσα του 2021. Έχω τεκμηριώσει, θα βρείτε πολλές εκπομπές που το αναλύω με ρεπορτάζ και στοιχεία τι σημαίνει πολιτική αστάθεια. Θα τα ξαναπώ. Αφού κάτω από αυτές τις τραγικές συνθήκες αναγκάζομαι να σπάσω τη σιωπή μου και τον αυτοπεριορισμό μου, γιατί δεν νομίζω ότι έχει οριμάσει αυτός ο λαός. Η πλειοψηφία, δεν μιλάω για τις εξαιρέσεις. Δεν μιλάω για σένα που βλέπεις, σημειώνεις, γράφεις και αποτυπώνεις και διασταυρώνεις. Όχι. Μιλάω για αυτόν που τα θέλει όλα γρήγορα, fast track. Φίλες και φίλοι, μπαίνουμε σε μια περίοδο αποσταθεροποίησης και μοιραία και αναπόφευκτα έρχεται αυτό που προσπαθούν να αποτρέψουν εδώ και 15-17 χρόνια. Ξέρουν ότι η χύτρα βράζει. Είναι θέμα χρόνου να βγει το καπάκι, να σπάσει, να γίνει έκρηξη. Και να βγει λάβα, ηφαίστειο από μέσα. Κοινωνική λάβα. Η Αγία Οργή, όπως έλεγα. Και ο ευλογημένος θυμός. Το θυμάστε? Πόσες φορές το είπα. Είναι θέμα χρόνου να ξεσπάσει. Και θα έχει δίκιο ο κόσμος. Γιατί του ξεριζώνουν την ψυχή, τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις του, την ορθοδοξία, μισούν την ιστορία, διαβάλλουν τα πάντα, προβάλλουν ανυπόστατα και ανήθικα μοντέλα οικογένειας. Πώς να μείνει όρθιος αυτός ο λαός? Εάν θέλετε να προσφέρετε εθνική υπηρεσία, σιγά σιγά φυγέτε. Εάν θέλετε, επαναλαμβάνω, να προσφέρετε στο έθνος, στους Έλληνες, στο λαό μας, τον πονεμένο λαό μας, σηκωθείτε και φυγέτε. Χωρίς να πείτε τίποτα. Η ιστορία θα το εκτιμήσει. Όλοι όμως. Μηδενός εξαιρουμένου. Όσο για τα αντίσκηνα και τα τσαντήρια που έχουν στηθεί απ' έξω και τα μπακάλικα με τα πατριωτικά σχήματα, απολυθώματα κλπ. Γιατί όλοι αυτοί που παρελάβουν και προελάβουν ενώπιόν σας, σκάνε τα κατοσταρικάκια τους στους διάφορους δουλέμπορους της Ελπίδας κλπ. Είναι από καίδια του συστήματος. Είναι όλοι αυτοί που με τις παχυλές συντάξεις, διπλές και τριπλές, θυμήθηκαν τώρα ότι είναι πατριώτες. Έρχεται μεγάλη αναταραχή. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Μεγάλη, πολύ μεγάλη αναταραχή. Δεν ξέρω εάν θα υπάρξει περιθώριο λογικής σε όλες αυτές τις εικόνες που βλέπω μπροστά μου. Όταν βλέπω τους ανθρώπους να βουτάνε στους σκάδους των σκουπιδιών, ένας τέτοιος άνθρωπος πεινασμένος, τι θα κάνει? Μια οικογένεια πονεμένη, κατασπαραγμένη από τους φόρους, από τις εισφορές, τι θα κάνει, πώς θα αντιδράσει? Ξαναλέω, προσέξτε, στους κόλπους της ελληνικής κοινωνίας υπάρχουν βόμβες διασποράς. Υπάρχουν όλοι αυτοί που έχουν έρθει από απέναντι και από διάφορα άλλα σημεία. Όλοι αυτοί ένα Θεό, ένα προφήτη έχουν. Και το Κοράνιο τους επιβάλλει θάνατο στους απίστους. Αυτό είναι ο κανόνας, ο χρυσός κανόνας του Κορανίου. Κανείς δεν σκέφτεται.
κανείς. Είναι σαν να έχει θολώσει η κρίση και να έχει λασπώσει τελείως κάθε ηχμάδα λογικής, να έχει αποσυρθεί. Η μεγαλύτερη προσφορά που μπορείτε να κάνετε, και θα το γράψει και η ιστορία και όλα όσα το αναγνωρίσει, είναι να σηκωθείτε να φύγετε. Όποιος έχει τη συνείδησή του, ελάχιστη συνείδηση, δεν μιλάω για Θεό, όπως είπε κάποιος ανεκδίγητος σε ένα μεγάλο κανάλι, «Α, υπάρχει ο Θεός». «Α, υπάρχει και ο Θεός», Γιάννης Πλατεντέρης. Τι να πω. Όλες αυτές τις ημέρες παρακολουθώ άναυδος όλη αυτή την περίοδο, από το καλοκαίρι ουσιαστικά έχω αποσυρθεί. Η υπόθεση της Κιβωτού που μετάραξε και με συγκλώνησε τόσο πολύ ήταν μια παρένθεση. Δεν έχω σταματήσει να παρακολουθώ το ρεπορτάζ, ούτε να έχω το ενδιαφέρον. Κατάλληλη στιγμή θα δείξω. Θα δείξω συγκλονιστικά ντοκουμέντα που βγάζω από τα αρχεία μου. Αλλά ακόμα και εκείνη την περίοδο ήμουν σε απόσυρση. Παρακολουθούσα το ρεπορτάζ, αλλά ήμουν σε περίοδο αυτοκριτικής, όπως και τώρα, περισυλλογής. Η υπόθεση απλώς του πατρός Αντωνίου και της Κιβωτός του κόσμου χτύπησε τα αντανακλαστικά μου. Σηκώθηκα και πήγα αρκετές φορές στην Αθωνική Πολιτεία. Ίσως τις περισσότερες φορές το τελευταίο οχτάμινο. Ξέρετε πόσες φορές άκουσα «Μη σταματήσεις, συνέχισε, μη σταματήσεις». Δεν είναι μόνο η επιστολή που έβγαλα αυτού του πνευματικού ανδρός, είναι και άλλες, δεκάδες. Έχω πει θα κάνω ένα βιβλίο με τα σχόλιά σας και τα email σας. Άλλο τι λέει η καρδιά και το συναίσθημα και άλλο τι λέει η λογική. Στην προσέγγιση που έκανα, που ανέβηκε στη σελίδα μου, την προσωπική μου σελίδα, εδώ και ελάχιστα 24 ώρα, από την ώρα που βλέπετε εσείς αυτό το βίντεο, ανέβηκε δηλαδή στις 8 Μαρτίου, είναι μια προσέγγιση, όπως βλέπω τα πράγματα, χωρίς να πω ονόματα που θα φορτίσουν το κλίμα. Δίνω απλώς τις πληροφορίες ώστε να γνωρίζετε τι έρχεται. Θέλουν νεκρούς. Θέλουν νεκρούς. Για να τρομοκρατήσουν. Για να ξανακλείσουν τον κόσμο μέσα. Δεν πέτυχε το αφήγημα με το φήμωτρο. Σκόρπισε απλώς το θάνατο. Και αυτός ο θάνατος είναι που κάποια στιγμή θα μιλήσει. Γιατί και οι νεκροί μιλάνε. Γέμισε ο κόσμος. Κοντεύει να γίνει καθημερινότητα, αλλά δεν αντέχεται. Κάθε μέρα ακούς και ένα νεκρό. Δεν υπάρχει παρέα, δεν υπάρχει οικογένεια, δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν ακούνε ένα κακό μαντάτο. Ένα νεκρό. Όλων των ηλικιών. Μειώθηκε το προσδόκιμο της ζωής. Κανείς δεν ξέρει. Παίζει. Τρεμοπαίζει. Δεν έμεινε. Έφυγε από τα 80, 85 που ήτανε και διακυμαίνεται από τα 40 στα 45, 50, 60. Έχουμε νεκρούς κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Κάθε ώρα. Και δεν εσχύνονται και δεν ντρέπονται. Και δεν φεύγουν ήρεμα. Ούτε ένας δεν έχει συνείδηση. Όλοι πάνε για τα 25. Όλοι τα 25 χιλιάρικα το μήνα. Γιατί τόσα είναι. Τόσα είναι. Η βουλευτική αποζημίωση όχι δεν είναι τόση. Αλλά αν προσθέσετε επιτροπές, παραεπιτροπές, υποεπιτροπές, συμμετοχή σε προγράμματα, ένα 20-25 βγαίνουν το μήνα. Να μην πω για τις ευρωβουλευτές, 25 είναι το πάγιο. Με όλα τα υπόλοιπα φτάνουν 50. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό συνοστίζονται για να μπουν εκεί μέσα. Για να ξεχρεώσουν χρέη, δάνεια. Γυρίζω στο ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, οι εκλογές θα γίνουν. Απλώς θα αλλάξει το αφήγημα τον Ιούλιο. Δεν έχει περιθώριο για νωρίτερα. Θα τα ζυγίσει από εδώ, θα τα μετρήσει από εκεί και στο τέλος δεν έχει άλλη επιλογή. Ή την πρώτη Κυριακή του Ιουλίου ή τη δεύτερη Κυριακή του Ιουλίου.
μέσα στο συνταγματικό πλαίσιο. Και θα κομπορημονεί κιόλας. Ότι κλείσαμε μία τετραετία σταθερότητας. Θα βγάλουν μπροστά δείκτες ανάπτυξης. Ό,τι θέλετε θα εφεύρουν. Και από κάτω η κοινωνία θα κοκλάζει. Όμως αυτό που έρχεται είναι αναπόπτρεπτο και αναπόφευκτο, μοιραία. Προσπάθησαν με χίλιους δυο τρόπους την κατσαρόλα που χοκλάζει και στα έγκατά της έχει μέσα λάβα κοινωνική, με χίλιους δυο τρόπους να πιέζουν το καπάκι από πάνω. Με παροχές ψεύτικες των 2-3 μηνών, με επιδόματα, με τερτύπια, με υποσχέσεις. Ντρέπομαι για το επάγγελμά μου. Ντρέπομαι για το επάγγελμα που μέθρεψε τα τελευταία 40 χρόνια. Γιατί για μένα ήταν υπούργημα και λειτουργήμα. Αυτός είναι ο δημοσιογράφος. Ο δημοσιογράφος είναι αυτός ο οποίος υπηρετεί την αλήθεια. Υπηρετεί την κοινωνία με οποιοδήποτε τίμημα. Με οποιοδήποτε τίμημα. Αυτό είναι η δημοσιογραφία. Έλεγαν κάποτε και υπάρχει αναρτημένο σε διάφορες αίθουσες. Η δημοσιογραφία είναι η ψυχή της δημοκρατίας. Δεν είναι. Δεν είναι αυτό δημοσιογραφία, κύριοι συνάδελφοι. Δεν είναι αυτό δημοσιογραφία. Αολότε και αυτό που παρελάβνει και προελάβνει στους δέκτες σας των κινητών και των τάμπλετ, ενώ το νέο παγκόσμιο υπερσύστημα, όπου ο καθένας με τη δουλειά των υπολείπων βάζει και έναν ωραίο τίτλο, ένα πιασάρικο, με λίγο μυστήριο, μπόλικη παπαρολογία, και βλέπεις και μετά κάνει κοιλιά. Περιμένεις να ακούσεις είδηση, ρεπορτάζ, γεγονότα, στοιχεία και κάνει κοιλιά. Πλαφού, πλαφού. Κόλπα. Μόνο για να παίρνουμε τα views. Και τη συμμετοχή. Το τάγκα τάγκα. Τα λεφτά. Τι να πω. Να γιατί είμαι δυσάρεστος. Δεν είμαι εδώ για να είμαι ευχαριστός. Δεν είμαι εδώ για να είμαι ευχάριστος. Είμαι εδώ για να λέω την αλήθεια, να υπηρετώ τη δική σας ανάγκη. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θα αλλάξει η ζωή μας μετά τις εκλογές. 2, 3. Είναι ικανοί να κάνουν και 4 εκλογικές αναμετρήσεις. Απλώς δεν θα τους πει κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάγκες, με ποια λεφτά. Έρχεται και αυτό. Όλα αυτά τα επιδόματα που παίρνουν και δίνουν από εδώ και από εκεί, έχετε εντύπωση ότι τα δίνουν τζάμπα οι Γερμανοί και όλοι οι υπόλοιποι, ότι δεν θα τα πληρώσουμε. Γελιέστε. Όλα από τις τσέπες μας θα ξαναβγούν. Περιμένετε και θα δείτε. Μόλις κάτσει ο κουρνιαχτός των εκλογών, ελάτε να δείτε το λογαριασμό. Τι θα έχει να βγάλει. Τι θα τραβάνε κάθε μέρα από τους λογαριασμούς σας. Και πού θα κατέβει το ακατάσχετο. Τώρα το έχουν στο χιλιάρικο. Από πού να αρχίσω. Κάθε μέρα σημειώνω στις φυλάδες μου ένα σωρό πληροφορίες. Μόνο να καθίσω να τους βάλω σε ένα βίντεο ή να αρχίσω να σας τα διαβάζω, θα θέλουμε 2 μέρες. 2 μέρες, 3 μέρες. 24 ώρα βίντεο θα θέλουμε μόνο για τους τίτλους και τις πληροφορίες από όλα αυτά που συλλέγονται από εσάς τους ίδιους. Και παίρνει καιρό να τα διασταυρώσω όλα αυτά που μου λέτε. Εσείς οι ίδιοι, σας έχω πει ότι ο καλύτερος ρεπόρτερ είναι ο πλήτης. Ο πλήτης πολίτης. Ο πολίτης ο πλήτης. Και δεν εννοώ να οπλοφορείτε. Το μεγαλύτερο όπλο είναι η γνώση. Γιατί η γνώση, η ορθή γνώση, δίνει ευθυκρισία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δίνει και ψήγματα διάκρισης. Φίλες και φίλοι, από όλους εσάς που παρακολουθείτε με σύνεση, φρόνηση, νυφαλιότητα, μερικοί από εσάς με έχετε εκπλήξει με τον τρόπο που σκέφτεστε, με τον τρόπο που αναλύετε όσα λέω. Θα έπρεπε να κάνω ένα κανάλι μόνο για να δημοσιεύω κάθε μέρα τα μηνύματα στο κινητό όσοι το έχετε βρει και τα email σας. Δεν έχω τις δυνατότητες. Και να τις είχα, δεν ξέρω αν είναι το πρέπον. Δεν ξέρω πού βοηθάει όλο αυτό. Δεν ξέρω αν όλη αυτή η πληροφόρηση εντείνει τη μεγάλη σύγχυση. Αυτοί οι προβληματισμοί που σας έγραψα πριν από ένα μήνα.
Φίλες και φίλοι, έρχονται πολλά, πάρα πολλά, στη χώρα μας, τα οποία συνδέονται και με τη μεγάλη εικόνα της υπερπαγκοσμιοποίησης και του υπερσυστήματος. Δεν θέλω τώρα σε αυτή την πρώτη επαφή μετά από τόσους μήνες. Ξαναλέω, μετά το καλοκαίρι είχα αρχίσει να αποσύρωμαι. Το Νοέμβριο όμως αναγκάστηκα. Ανασηκώθηκα όταν άκουσα όλα αυτά τα φρικτά ψεύδι για τον Αντώνιο και την κυβωτό του κόσμου. Δεν λέω ότι δεν έγινε λάθη, πολλά λάθη. Αλλά όχι με δόλο, όχι με κίνητρο τον Μπερντέ. Δόλος δεν υπήρξε. Από άγνοια, από καλοσύνη, από ασκετοσύνη μπορεί, αλλά όχι δόλος. Δεν έκαναν στην κυβωτό για να μην περάσει έτσι. Δεν έγινε εμπόριο ελπίδας. Δεν έγινε εμπόριο αγάπης. Δεν έγινε εμπόριο της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς. Ο πατήρ Αντώνιος είναι ένας από μας. Είναι ένας κανονικός άνθρωπος. Και θα δείτε στα ντοκουμέντα που θα αποκαλύψω σε λίγες μέρες, πολλά χρόνια πίσω που τα φύλαγα στο αρχείο μου και τα έλεγα, θα βγουν την κατάλληλη στιγμή. Θα δείτε τι είναι, σε ανύποπτο καιρό. Δοκουμέντα αδιάσυστα. Φίλες και φίλοι, θα πρέπει στις δύσκολες ώρες που θα έρθουν να υπάρξει σύνεση, νυφαλιότητα. Θα πρέπει να υπάρξει φρονιμάδα. Οι κληρικοί όλοι, οι πνευματικοί άνθρωποι που σέβεστε, αν μη τι άλλο το πετραχύλι σας, σας εκλυπαρώ και σας παρακαλώ, σταματήστε να χειραγωγείτε τον κόσμο. Σταματήστε να του λέτε εδώ είναι η νίκη, εκεί είναι η ήττα, εκεί είναι παραπέρα, αυτό είναι το κόμμα του λαού, αυτό είναι το κόμμα του Θεού. Τι ντροπές πράγματα είναι αυτά. Τι ντροπές πράγματα. Τι ντροπές. Τι ανοησίες. Βγαίνετε και λέτε άρρητα ρήματα για το σεισμό, για τα θύματα από τα Τέμπη. Εσείς τα ερμηνεύσετε τη βούληση και την κρίση του Θεού. Είστε σε θέση να ερμηνεύσετε την κρίση του Θεού. Μπορείτε, δεν εντρέπεστε για όλα αυτά που κάνετε. Εάν όλοι αυτοί οι έμποροι της πολιτικής και της ανηθικότητας και της λευκής σαρκός κάνουν όλα αυτά, εσείς όλοι που χειραγωγείτε τον κόσμο και λέτε ένα σωρό άκρητα, ανοησίες, απερισκεψίες, δεν σκέπτεστε. Δεν σκέφτεστε, δεν έχετε ευθύνη έναντι του Θεού για όλα αυτά που λέτε. Δεν κάνετε ένα σχέδιο μπροστά σας τι θα πείτε όταν βγαίνετε στην κάμερα του οποιοδήποτε. Εντάξει, υπάρχουν και αρρωστημένες καταστάσεις. Υπάρχουν πολλά στο διαδίκτυο. Αρρωστημένες, πραγματικά αρρωστημένες καταστάσεις. Εσείς οι υπόλοιποι που εμφανίζεστε ενώπιον του θυσιαστηρίου, δεν ντρέπεστε. Δεν ντρέπεστε να κατευθύνετε και να χειραγωγείτε τον κόσμο με τέτοια ταπεινά κριτήρια. Θα υπήρχε ποτέ περίπτωση να ακουστεί και αυτό είναι ευλογημένη από το Θεό αυτή. Οι άλλοι τι είναι. Τα μπάσταρδα του Θεού. Τι είναι αυτά που ακούγεται. Τιμώρησε λέει ο Θεός. Τι είναι αυτά. Πώς ξέρετε εσείς το θέλημα και το σχέδιο του Θεού. Σε ποια θέση είστε εσείς που δεν παίρνετε να διαβάσετε ούτε τους πατέρες της Εκκλησίας και τολμάτε και κάνετε ερμηνεία των έργων των ανθρώπων για να τα αποδώσετε στο Θεό. Ουσιαστικά τι κάνετε, να σας πω τι κάνετε. Προβολή του εσωτερικού σας κόσμου κάνετε και αποδίδετε την κακία και την εμπάθεια που έχετε εσείς μέσα σας στο Θεό. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Από αγάπη δημιούργησε τον κόσμο, από αγάπη έδωσε ό,τι έδωσε και εξακολουθεί να δίνει. Ο Θεός είναι μόνο αγάπη. Δεν έχει καμία σχέση με το Θεό τερατούργημα που παρουσιάζετε εσείς. Το Θεό της εκδίκησης, άλλο ο παιδαγωγός. Άλλο όταν παιδαγωγεί. Παρασύρωμαι και μπαίνω σε μονοπάτια θεολογικά και δεν το θέλω. Γιατί υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις εδώ πέρα. Που επιτρέπει η χάρη του Θεού να εμφανίζονται. Αλλά οι πιο πολλοί δεν υπάρχουν στο διαδίκτυο. Θα σας σοκάρω αν σας πω πολλά πράγματα από όλα αυτά που λατρεύετε. Φτάσαμε να δημιουργούμε είδωλα και ξεχάσαμε να τα πιστεύουμε και να τα λατρεύουμε και ξεχάσαμε να αγαπάμε τον Χριστό. Το καταλαβαίνετε τι κάνετε.
ο Άγιος Τάδε, ο Όσιος Τάδε, εκείνος Τάδε, εκείνος αυτό, ο Τάδε προφήτης. Και που, τι χώρος έμεινε για τον Χριστό. Τι χώρος έμεινε για τον Χριστό. Εσείς κάθεστε και ερμηνεύετε όλοι τα έργα των ανθρώπων με τη δική σας, προβάλλοντας τον δικό σας εσωτερικό κόσμο. Αυτό κάνετε. Δεν είναι το ίδιο ο λόγος της προφητείας. Και αν μιλάμε για την Παλαιά Διαθήκη, γιατί ο Θεός πάντα μέσα από τους ανθρώπους μιλούσε, δεν είναι τα ίδια χαρακτηριστικά. Συγκριτικά στοιχεία δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το παραλήρημα που εμφανίζεται την τελευταία πενταετία, εξαετία, με την έκρηξη του διαδικτύου, με τον πραγματικό λόγο προφητείας που υπάρχει. Υπάρχει βέβαια. Και ο Θεός δίνει το χάρισμα και επιτρέπει και το προορατικό χάρισμα και το διορατικό. Ντρέπομαι για όλα αυτά που συμβαίνουν. Ντρέπομαι. Και θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη από όλους εσάς. Τι να πω. Τι να πω. Τι να πω. Θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη για όλα αυτά που βλέπετε. Για όλα αυτά που ακούτε, για όλο αυτό τον παραλογισμό που προελάβνει και παρελάβνει ενώπιόν σας και δημιουργεί σύγχυση, φόβο, τρόμο, πανικό. Εγώ λοιπόν θέλω να ζητήσω ένα συγγνώμη. Για όλα αυτά που βλέπετε, χωρίς ίχνος λογικής, αποδίδουμε στο Θεό τα δικά μας κρίματα, τα ανθρώπινα κρίματα. Ξέρετε πόσο φοβερό και τρομερό είναι αυτό. Από πού είναι ο Θεός εκδικητής και θα τιμωρήσει. Για ποιο λόγο να τιμωρήσει. Αποδίδουμε στο Θεό τα έργα τα δικά μας. Τις σφαγές που εμείς δημιουργούμε. Τα δυστυχήματα που ανθρώπινα χέρια και ανθρώπινος νους δημιουργεί. Από απερισκεψία, αυλεψία, παραλήψεις. Εμείς. Είναι δυνατόν. Βάλτε λίγο φρένο. Βάλτε λίγο φρένο στη φαντασία. Εντάξει, υπάρχουν και οι έμποροι που θέλουν να πουλήσουν τα βιβλία τους, τα ματζούνια τους, ό,τι θέλετε. Αλλά επικαλούμε τη λογική σας. Τη λογική σας, όχι το συναίσθημα, τη λογική σας. Φίλες και φίλοι, ας παρακαλέσουμε το Θεό για όλα αυτά τα εκατομμύρια θύματα τα οποία φεύγουν καθημερινά, χωρίς λόγο, χωρίς αιτία, χωρίς παθολογική αιτία, 20 ετών, 30 ετών, 35 ετών, 40 ετών, έπεσε ξερός ξαφνικά, ανακοπή, έμφραγμα, ευνίδιος θάνατος, άγνωστα αίτια. Χιλιάδες θύματα, εκατομμύρια, κάθε μέρα και το φαινόμενο θα εντείνεται. Και τίνουμε να το κάνουμε ρουτίνα, καθημερινότητα. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Ξεμάκρυνα από τα δικά μας τα εσωτερικά, τη μιζέρια τη δική μας εδώ στην πατρίδα. Φίλες και φίλοι, επικαλούμε τη λογική σας, την ψυχραιμία σας, δείξετε νυφαλιότητα, μακάρι να υπάρχει ευθυκρισία, διάκριση, η αρετή των αρετών. Και παρακολουθείτε τα πάντα, αλλά με την ανάλογη προσοχή. Σημειώνετε, κρατάτε σημειώσεις. Δεν μιλάω μόνο για μένα, από όλο και διασταυρώνετε τα πάντα. Εγώ ποτέ δεν θα σας πω, προσέχετε από πού ενημερώνεστε. Γιατί έχω εμπιστοσύνη στην κρίση και στο ισχυρό αυτό εξούσιό σας. Φοβάμαι μόνο, μήπως η υπερπληροφόρηση καταδάει misinformation, παραπληροφόρηση. Αυτά ήθελα σε μια πρώτη επαφή μετά από αυτή την πολύμηνη σιωπή μου. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα είμαι στους ίδιους ρυθμούς, ότι θα επανέλθω με ένα πρόγραμμα όπως έβγαινα
κάθε Τρίτη, Σάββατο και Κυριακή. Δεν το ξέρω. Σκέφτομαι να βρίσκομαι ενώπιόν σας on camera όταν πράγματι υπάρχει κάτι να πω. Και τώρα είχα να σας πω. Όλα αυτά που σποραδικά σε τίτλους προσπάθησα να μαζέψω και να τα συμπυκνώσω σε ένα βίντεο για να μπορέσω να δώσω ψήγματα, σκέψεις και αφορμές προβληματισμού. Αντιθέτως, έχω μαζέψει πολύ υλικό, το οποίο θα δείτε συγκλονιστικές μαρτυρίες, συνεδεύξεις ανθρώπων που δεν πάει ο νου σας, ομολογίες, πράγματα που ενώ είναι δουλειά του επαγγελματία δημοσιογράφου, δεν το κάνει κανείς μας πια. Ούτε καν όλοι αυτοί που θα έπρεπε, και το λέω πολύ καιρό, το λέω 2 χρόνια, παιδιά, δώστε βήμα στον κόσμο. Όχι στα φιλαράκια σας. Ξέφυγαν λίγο από αυτό το μοντέλο το παλιό, του 20 και του 21, και δίνουν ο καθένας, κάνουν μικρές συμμαχίες, αλλά δεν είναι αυτό. Αφήστε, βάλτε τον κόσμο να μιλήσει. Να μιλήσει. Να βγάλει το φόβο από μέσα του. Δώστε βήμα στον κόσμο. Κάντε αυτό που δεν κάνει το σύστημα. Αυτό που δεν κάνει ο εντεταλμένος, πληρωμένος, καλοπληρωμένος δημοσιογράφος. Δεν ξέρω αν είναι η κατάλληλη λέξη δημοσιογράφος. Αυτοί όλοι είναι δημόσιες σχέσεις, είναι σε payroll, κομματικά, κυβερνητικά, εταιρικά payroll. Δεν νομίζω ότι κάνουν δημοσιογραφία όλοι αυτοί. Η δημοσιογραφία είναι υπούργημα, είναι λειτουργήμα. Φίλες και φίλοι, προσέξτε. Καθοδόν προς τις εκλογές θα δείτε πολλά. Θα ακούσετε πάρα πολλά. Να έχετε ευθυκρισία, να διασταυρώνετε όσα ακούτε, να ψάχνετε, να ρωτάτε, να τους φέρνετε ενώπιον προς σκληρών ερωτήσεων. Όλους αυτούς, δεν μιλάω για το σύστημα, αυτοί δεν πλησιάζονται. Μιλάω για αυτούς που κατεβαίνουν, που έχουν στήσει τα τσαντήρια και τώρα θυμήθηκαν οι συνταξιούχοι της συμφοράς, να κάνουν κόμματα και αποκόμματα. Μπας και προσθέσουν κάτι στο εισόδημά τους. Δεν θέλω να κάνω αποκαλύψεις. Δεν είναι η ώρα τώρα. Δεν είναι η στιγμή. Αν θέλει κάποιος να συμμετέχει έστω και σιωπηρά στο πένθος όλων αυτών των οικογενειών, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να βγάζει το σκασμό και να μην κάνει εργαλείο τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Να μην κάνει εργαλείο τον πόνο όλων αυτών των ανθρώπων. Και όχι μόνο αυτών. Μου λένε φίλοι μου που παρακολουθούν τη δίκη για το μάτι, τα όργια που γίνονται μέσα εκεί, τον τρόπο που συμφέρει φέρονται σε μανάδες που χάσαν τους ανθρώπους τους, τα παιδιά τους. Το ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι από τους πνιγμένους στη Μάνδρα Αττικής που δεν έχουν πάρει ακόμα αποζημιώσεις. Το ξέρετε ότι ακόμα ταλαιπωρούνται άνθρωποι από το 2007 για να πάρουν πενιχρές αποζημιώσεις. Και από άλλα πολλά ατυχήματα. Θέλετε να σας πω κι άλλα? Θέλετε να σας πάω ακόμα πιο πίσω? Στο όρος όρθρης? Με το C130? Πού να σας πάω με όλα αυτά τα πολύ νεκρά δυστυχήματα που μόνο εδώ, σε αυτή τη χώρα συμβαίνουν? Όλα απόρρια και συνέπεια ανθρώπινου λάθους. Τα περισσότερα. Σε αυτή τη χώρα. Γιατί? Γιατί έχει βουλιάξει στη σύψη. Στη διεφθορά, στη διαπλοκή, στη μίζα. Γι' αυτό τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα συνδέονται. Όλα. Όλα είναι άρθρισμα αυτής της νοοτροπίας. Ένα κράτος στο πόδι. Ένα κράτος οπερέτα. Ένα κράτος για τους λίγους, τους φίλους, τους κολλητούς. Χωρίς αξιοκρατία. Χωρίς ευπρέπεια. Χωρίς αξιοκρατία. Ναι, χωρίς αξιοκρατία. Φίλες και φίλοι, υπάρχει φως όμως στο τούνελ. Υπάρχει φως. Και μετά από όλα αυτά, να είστε βέβαιοι ότι κάτι καλό θα βγει. Κάτι ετοιμάζεται. Κάτι οργανώνεται. Σας έχω μιλήσει. Πολύ με εγκαλείτε ότι έπαψες να μιλάς για ελπιδοφόρα πράγματα. Έπαψες να μας δίνεις πληροφορίες για το κίνημα πολιτών πρώτα η Ελλάδα. Έπαψες να μας δίνεις πληροφορίες σαν να μην υπάρχει πια τίποτα? Όχι. Και υπάρχουν
και εργάζονται αθόρυβα, ανίστακτα, παράγουν στελέχη, εκπαιδεύουν στελέχη. Όμως εμένα η δική μου αποστολή, σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον, σχεδόν ολοκληρώθηκε. Εξάλλου, είχα πει ότι όλο αυτό είναι ένας κύκλος. Ήδη βρίσκεται στο σημείο που η αρχή και το τέλος του κάπου θα τέμνονται. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, για την υπομονή σας, την επιμονή σας. Σας ευχαριστώ που με ανέχεστε. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη, για την επιμονή, για τα καλά σας λόγια. Δεν τα αξίζω ειλικρινά. Είστε υπερβολικοί. Σας ευχαριστώ όμως. Σας είμαι ευγνώμων. Παρακαλώ πολύ, όπου μπορείτε να βοηθάτε τον συνάνθρωπό σας. Γιατί θα δούμε φρικτά πράγματα. Αυτά που τώρα κρύβουν τα συστημικά μιμιέ, την κατάλληλη στιγμή που θα τα έχουν ανάγκη για να τα κάνουν εμπόριο, για να τα εκμεταλλευτούν, θα τα αναδείξουν. Και τότε θα δείτε τι φρίκι υπάρχει κάτω από το χάλι. Τι σαπίλα, τι ανυποληψία, τι διαφθορά, τι λάσπη και τι βούρκος. Φίλοι και φίλοι, να είστε καλά. Σας είμαι ευγνώμων που δείχνετε υπομονή και υπομονή στην ελαχιστότητά μου. Θα ξαναπώ πάλι, να έχετε φως μέσα σας. Ελπίδα είναι ο κάθε ένας από εμάς. Και να θυμάστε, ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.